Αυτές είναι οι πρώτες σταφίδες οι οποίες αποξηράνθηκαν στο ηλιακό ξηραντήριο που κατασκεύασαν επιστήμονες και φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εδώ πέρα βλέπετε ένα προϊόν το οποίο είναι έτοιμο μέσα στις 3 μέρες. Η διασφάλιση λοιπόν του προϊόντος θα κάνει όχι μόνο με την προϊόντη, αλλά και με τις υγρασίες οι οποίες υπογραμμίζαν το προϊόν. Έχουμε στήσει ένα πείραμα που αφορά σε ένα θάλαμο για την ξήραση αγροτικών προϊόντων. Έχουν γίνει ήδη αρκετά και γίνονται πειράματα που αφορούν στην ξήραση του σταφυλιού για την παραγωγή σταφίδας. Η προσπάθεια αυτή, όπως είπα, ξεκίνησε σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης το 2015-2016 και συνεχίζεται, αλλά όμως αυτή η προσπάθεια πρέπει να ολοκληρωθεί. Εδώ παρατηρούμε τη θερμοκρασία, την εξωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Βλέπουμε ότι είναι της τάξης των 51 βαθμών. Εδώ βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι η θερμοκρασία εισόδου εδώ του θερμού αέρα στο χώρο αγγίζει τους 70 και ξεπερνάει τους 70 βαθμούς. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο αποξήρανσης σταφίδας και με δυνατότητα αποξήρανσης και άλλων αγροτικών προϊόντων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση του κόστου παραγωγής και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως είχε αποκαλύψει η Νέα Κρήτη. Φέραμε σταφύλια πριν 3 μέρες. Απλώσαμε την ίδια ποσότητα σε οψιδιά στον προφήτη Λία. Φέραμε λοιπόν εδώ μια ποσότητα μικρή, θα έλεγα, περίπου 100 κιλά. Και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά, για μένα με έχει φύσει άφωνο. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό όσον αφορά την ποιότητα, τη γρήγορη εξέλιξη του προϊόντος, τη διασφάλιση μιας ποιότητας. Το προϊόν αυτό χωρίς ορμόνες είναι ένα αγροτικό σουρταλί. Στο ηλιακό ξηραντήριο, το οποίο βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του Εργαστηρίου Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, βρέθηκε ο τηλεοπτικός φακός με τους θετικούς να αναφέρονται στα ωφέλη της σημαντικής αυτής ερευνητικής προσπάθειας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την αναβάθμιση του προϊόντος. Μέσα στον θερμοθάλαμο, όπως λέμε, το ηλιακό ξηραντήριο, διοχετεύεται ο θερμός αέρας. Μέσα σε αυτόν το θάλαμο έχουμε τοποθετήσει το προϊόν σε ράφια, να το πούμε έτσι, όπου είναι τοποθετημένο το σταφύλι. Ο θερμός αέρας εισέρχεται στο χώρο αυτό, ανταλλάσσει, απορροφάει την υγρασία από το σταφύλι και στη συνέχεια αυτή η υγρασία αποβάλλεται στο περιβάλλον. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το σταφύλι σιγά σιγά αποβάλλει την υγρασία που έχει και αποξηραίνεται. Άρα λοιπόν είναι ένα εργαλείο τζάμπα, γιατί μιλάμε για ηλιακή ενέργεια. Μιλάμε για ότι, και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές και τους φοιτητές οι οποίοι βοήθησαν και πραγματικά βοηθούν σε αυτό το κομμάτι πάνω. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή όμως να γίνει ένας θάλαμος ο οποίος θα έχει όλη την εξέλιξη πλέον. Το πείραμα πέτυχε, ενώ ο επόμενος στόχος των ειδικών είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο ξηραντήριο, αυτοματοποιημένο πλήρως, προς όφελος της τοπικής οικονομίας και παραγωγής. Το σημαντικότερο από όλα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το προϊόν είναι 100% προστατευμένο από τις εξωτερικές συνθήκες.